Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπίστωσε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί να σου δώσει μέχρι και το δεκαπλάσιο ή το εικοσαπλάσιο του ποσού που έχεις καταθέσει. Εμείς έχουμε καταθέσει 1 δισεκατομμύριο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ως πρώτη επιλογή και μόνη που υπήρχε από τις 5 Οκτωβρίου και μετά, μπορούσε να μας δώσει μέχρι και 10-20. Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπίστωσε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπίστωσε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπίστωσε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπίστωσε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ως πρώτη επιλογή και μόνη που υπήρχε από τις 5 Οκτωβρίου και μετά. Τι ακριβώς συμβαίνει? Εξετάζετε εσείς ως κυβέρνηση να προσφύγετε μόνοι σας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χωρίς την δικιά της πρωτοβουλία? Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φύγουμε από το ευρώ ούτε να προσφύγουμε στις ανάγκες αυτές, όπως είπατε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το έχουμε ανάγκη. Άρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ως πρώτη επιλογή και μόνη που υπήρχε από τις 5 Οκτωβρίου και μετά, ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της, το να πηγαίνει σε χώρες του αναπτυσσόμενες και να ζητά να του λέει, επειδή έχετε πολλά δάνεια, πρέπει να κόψετε, και το πρώτο που θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη. Αυτές είναι επίσημες πράξεις τους. Γίνονται κάθε τόσο. Ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για 1-2 χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Αν λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να μπούμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, η οποία θα πιθανώς να διολυστήσει σε όρους που θα είναι αρνητικοί για την πορεία της χώρας.